Χαίρετε. Πολλά βίντεο σήμερα. Είναι το τελευταίο της μέρας. Είναι Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020. Κάναμε το πρωί την Αριστοτρίτη. Μετά, λίγη ώρα μετά, ήταν το σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης. Τώρα είναι 11 το βράδυ, εδώ που είμαι. Κάθομαι να γράψω. Έχω βάλει μπροστά μου το αποσπόμενο πληκτρολόγιο. Έχω βάλει πιο μακριά τον υπολογιστή και η λάμπα με φωτίζει πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα έκτακτο βίντεο και είναι ένα μήνυμα προς συνωμοσιολόγους. Μήνυμα προς συνωμοσιολόγους, οι οποίοι θεώρησαν καλή ιδέα σήμερα να μου επιτεθούν μια ήθεια. Όχι στο YouTube. Στο YouTube όποιος έγραψε σχόλια τα οποία παραβαίνουν τους κανόνες λειτουργίας του καναλιού της κοινότητας, εννοείται ότι τον έβαλα σε απόκρυψη. Αλλά μιλάω για μια περίπτωση στην οποία ένα πρόσωπο το οποίο βάφτιζε τον εαυτό του φίλου μου είδε το πρωινό το βίντεο, θεώρησε πως το έγραψα πως το κάναμε με την Αριστονίκη για αυτόν το βίντεο, καμία σχέση, το βίντεο ήταν γενικό, δεν είχαμε κανένα άνθρωπο στο μυαλό μας, θεώρησε πως το έκανα για εκείνον, μου γράψε διάφορα, είπε διάφορα προσβλητικά και αήθη και εννοείται ότι τον μπλόκαρα. Και αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ, αυτό το πράγμα, και κατάλαβα ότι δεν πρέπει πλέον, αν κάποιος μου λέει, σε νιώθω φίλη μου, μου γράφει μηνύματα, είμαστε φίλοι, τι κάνεις φίλη, σε νιώθω φίλη, λέει καλά λόγια για μένα, αλλά παράλληλα, ο άνθρωπος αυτός πιστεύει σε θεωρίες συνωμοσίας, πιστεύει σε πράγματα, τι να πω, σε πράγματα που πρέπει να είσαι εξαιρετικά αγράμματος και με χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης για να πιστέψεις αυτά. Και καλά ότι μας κυβερνάνε και είναι κάτι, μια φυλή αρχαία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Από ευγένεια εγώ είπα εντάξει, είναι άποψή σου, μπορείς να έχεις ό,τι άποψη θέλεις, μη μου τη λες σε παρακαλώ. Σταμάτησε να μου τη λέει. Όταν όμως έκανα αυτό το βίντεο σήμερα, εξεράγει και μου έσουρε τα εξαμάξεις. Κάποιες βρισχές δεν τις κατάλαβα κιόλας, επειδή είμαστε και σε άλλο ηλικιακό πλαίσιο, οπότε δεν καταλαβαίνω κάποιες βρισχές που έρχονται από άλλες ηλικίες, από ανθρώπους που είναι στην ηλικία του πατέρα μου. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι βρισχές έλεγαν όταν ήταν αυτοί νεαροί στην περιοχή που μεγάλωσα. Όπως και να έχει όμως, αυτό το πράγμα με προβλημάτισε πάρα πολύ. Όχι ότι στενοχωρήθηκα. Πραγματικά δεν στενοχωρήθηκα. Ένιωσα μια μεγάλη ανακούφιση. Γιατί λέω, είναι όπως τη βροχή που βρέχει και βγαίνουν τα σαλιγκάρια επάνω στο χώμα, να τα βλέπουμε που είναι τα σαλιγκάρια. Καλύτερα, γλίτωσα. Γλίτωσα από έναν άνθρωπο που μου τάπριζε. Θα μου πείτε, κυρία Θέκλα, εσύ λες να είμαστε διεκδικητικοί, λες να είμαστε αποστομωτικοί, λες να κόβουμε το βήχα σε όποιους μας ταπρίζουν. Είμαι και εγώ λίγο people pleaser. Λίγο έως πολύ. Λοιπόν, και πήρα την πολύ συνειδητή απόφαση ότι δεν πρόκειται να δείξω οποιαδήποτε κατανόηση σε οποιονδήποτε θέλει να μου σερβίρει συνωμοσιολογίες, γιατί κάποια στιγμή θα ανοίξει το βρωμόστομα του και θα μου πει απ' όλα. Και είπα, τα περισσότερα δεν τα καταλαβα αυτά που μου είπε, που μου έγραψε. Του έγραψα, είσαι αήθης, και τον μπλόκαρα και από εκεί που μου τα έγραψε και από παντού. Και δεν πρόκειται να του ξαναμιλήσω. Ό,τι θέλει ας κάνει, δεν με ενδιαφέρει. Και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για σας να έχετε στο περιβάλλον σας τέτοιους ανθρώπους χαμηλής νοημοσύνης, πραγματικά, γιατί είναι χαμηλής νοημοσύνης οι άνθρωποι που βλέπουν έτσι. Έχουν παροπίδες, οι οποίοι επειδή δεν έχουν κάποια επιστημονική μόρφωση και νιώθουν μειονεκτικά που δεν είναι μορφωμένοι, νιώθουν κομπλεξικά που δεν έχουν πάει στο πανεπιστήμιο, νιώθουν άσχημα που αυτοί δεν έχουν σπουδάσει και άλλοι άνθρωποι έχουν σπουδάσει. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν φθόνο προς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο μορφωμένοι από αυτούς και οι οποίοι πάνε και πιστεύουν τις θεωρίες της συνωμοσίας για να κατέχουν μια αλήθεια και να έχουν και αυτοί μια αξία πάνω από τους επιστήμονες. Ξεκαθαρίζω ότι δεν θεωρώ ότι όποιος δεν έχει πάει πανεπιστήμιο δεν είναι αξιόλογος άνθρωπος. Γνωρίζω χιλιάδες αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι δεν έτυχε να πάνε στο πανεπιστήμιο, έχουν όμως σπουδαία κοινωνική μόρφωση και ανθρωπιστική παιδεία. Όπως επίσης γνωρίζω και ανθρώπους που έχουν σπουδάσει και έχουν σπουδάσει και σε ανώτερα επίπεδα και πάλι έχουν συμπεριφορές οι οποίες είναι απάνθρωπες.
Τέτοιες περιπτώσεις όμως, συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι νιώθουν μειονεκτικά για τον εαυτό τους και το κομπλεξιλίκι τους το βγάζουν πάνω στους άλλους, πρέπει να τους αποκόβουμε από τη ζωή μας. Σαν το άκρο που έχει πάθει γάγκρινα και πρέπει να αποκοπεί. Σοβαρά. Είναι τρομερή η τοξικότητα που βγαίνει. Η τοξικότητα που βγαίνει έχει να κάνει με χρόνια πολλά μίσους. Μίσους, όχι προς εμένα προσωπικά, προς όλους. Μισογενισμού θα έλεγα σε αυτή την περίπτωση. Μισογενισμού. Ή μίσος προς άλλες τάξεις ή άλλους ανθρώπους ή δεν ξέρω πώς το έχουν μέσα στο μυαλό τους. Συγγνώμη, αλλά εγώ προσωπικά έχω γεννηθεί στην Κύπρο. Πιστεύω ότι τα δεινά που έχουμε υποστεί Κύπροι είναι από το κεφάλι μας. Τα δεινά που έχουν υποστεί Έλληνες είναι από το, που έχουμε υποστεί Έλληνες είναι από το κεφάλι μας. Ότι σε αυτή τη ζωή υπάρχουν πράξεις και συνέπειες των πράξεων, υπάρχουν δράσεις και αντιδράσεις. Δεν χρειάζεται να υπάρχει μια μυστική συνωμοσία πίσω από τα πάντα για να εξηγούμε τα πάντα και να νιώθουμε εμείς ανώτεροι. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη σύμφωνο γνώμη της επιστημονικής κοινότητας παγκοσμίως. Και μάλιστα αυτό το πρόσωπο είχε το θράσος να μου στείλει ένα βίντεο αυτού του ακαδημαϊκού από την Αμερική, του Έλληνα που είναι στην Αμερική, που τον χρησιμοποιούν όλοι οι συνωμοσιολόγοι ως ασπίδα, και να μου πει κλάψε τώρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, δεν θα κλάψω και δεν θα στενοχωρηθώ. Έχω ένα βιβλίο να τελειώσω. Τέλη Νοεμβρίου, my book is due. Έχω deadline για να παραδώσω το βιβλίο. Μου έχει μείνει το τελευταίο κεφάλαιο και το χτένισμα ολόκληρου του βιβλίου. Ξοδεύω πάρα πολύ από το χρόνο μου για να απαντάω σε μηνύματα, για να φτιάχνω τα βίντεο που είναι ψυχοφέλημα, ψυχοεκπαιδευτικά κλπ. Και αποφασίζω για ακόμη μια φορά να βγαίνω ακόμη πιο αυστηρή. Και όποιος βγάζει συνωμοσιολογικό προφίλ να πάει αλλού, όχι σε μένα. Δεν μπορώ να είμαι φίλη με συνωμοσιολόγους. Δεν μπορώ. Όχι ότι ήμουνα. Δεν μπορώ. Αν ο άλλος πιστεύει σε θεωρίες συνωμοσίας, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας, να πάει να βρει τους άλλους να συνωμοτούν αντάμα. Να μας αφήσουν ήσυχους και προσβολές. Για τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, η οποία έχει πάρα πολλά ακαδημαϊκά προσόντα, που ούτε στα όνειρά του ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει ούτε το έναν εκατοστό αυτών των ακαδημαϊκών προσόντων και δεν έχει διαβάσει το ελάχιστα πόσα έχει διαβάσει η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου. Ή το θράσος να πει άνθρωποι που έχουν ανοίξει μόνο ορισμένα βιβλία και δεν γνωρίζουν την αλήθεια. Να ντρέπεσαι. Να ντρέπεσαι. Να ντρέπεσαι που προσβάλλεις ανθρώπους, που προσβάλλεις την νοημοσύνη των άλλων ανθρώπων και είναι δικό σου πρόβλημα αν εσύ θες να αποκοπείς από τους υπόλοιπους, αν εσύ θες να ζεις μόνος σου και να πιστεύεις ό,τι σου κατέβει, ό,τι σου έχουν ταΐσει. Μας λες εμάς πρόβατα, αλλά στην ουσία εσύ είσαι το πρόβατο. Εσύ είσαι το πρόβατο. Γιατί ό,τι βλακεία θεωρία της συνωμοσίας κυκλοφορεί, πας και την ακολουθείς. Εσύ είσαι το πρόβατο. Αν είμαι πρόβατο με το να φορώ τη μάσκα μου, ναι, θα είμαι πρόβατο. Αν είμαι πρόβατο με το να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν μυστικές οργανώσεις οι οποίες ελέγχουν τα πάντα στον κόσμο και ότι πρέπει για παράδειγμα την Αμερική να την κυβερνήσει ο Τραμπ, γιατί δεν ανήκει σε αυτές τις μυστικές οργανώσεις και υπάρχει νέα τάξη πραγμάτων και παλιά τάξη πραγμάτων, παλιά μυαλά έχετε. Παρετήστε με. Σοβαρά. Έκκληση. Όποιος πιστεύει σε θεωρίες συνωμοσίας, να μην συναγελάζεται μαζί μου. Δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Και ούτε θα είμαι ξανά ευγενική σε τέτοιους τύπους. Σοβαρά, δεν θα είμαι ξανά ευγενική. Γιατί πολύ ευγένεια βλάφτει. Ευγένεια στον έναν, ευγένεια στον άλλο, λέει και μια κυπριακή παροιμία. Αντράπου που τον έναν, αντράπου που τον άλλον, κοπελούι με τον άντρα μας, ένα κάμαμε. Λέει, ντραπήκαμε τον έναν, ντραπήκαμε τον άλλον, κάναμε παιδί με τον άντρα μας. Άκουσε εκεί. Άκουσε εκεί. Άκουσε εκεί. Αποφάσισε ότι κάναμε το βίντεο για λόγου του και άρχισε να μας κράζει. Έκανε στο δικό του κανάλι ένα βίντεο και άρχισε να μας κράξει. Να μας κράξει, κράξε μας. Μακριά από εμάς όμως. Φιλάκια. Καλό βράδυ. Μη φοβάστε που θυμώνω. Τώρα έχω φορτώσει και θα γράψω ωραία το τελευταίο κεφάλαιο. Φιλιά.